Λοιπόν, η καλεσμένη μας, όπως ξέρετε και έχουμε προαναγγείλει, είναι από την ΟΚΔΕ, από την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος, υποψήφια στον νομό μας, στον νομό της Εύβοιας. Είναι η κυρία Αναστασία Δηματά που βρίσκεται στην γραμμή μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ που με έχετε καλέσει και είμαι εδώ μαζί σας. Και εμείς ευχαριστούμε. Πρόκειται για ένα νέο άνθρωπο, όπως μπορείτε να καταλάβετε και από τη φωνή, οποία, επειδή είχατε ένα άγχος, ακούγεται εξαιρετικά. Ωραία, είστε η Αναστασία Δήματα, ιδιωτική εκπαιδευτικός. Τώρα εδώ ιντριγκάρομαι να ρωτήσω γιατί όχι δημόσιος, λόγω και της καταβολής της παράταξης, αλλά θα μου το πείτε, και μεταφράστρια. Υποψήφια βουλευτής λοιπόν από, για το νομό μας από την ΟΚΔΕ. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Είμαστε στο τέλος πια, φτάσαμε. Πραγματικά. Να κάνω εγώ μια, όχι παρένθεση, μια εισαγωγή για όσους δεν γνωρίζουν την οργάνωσή μας. Να πω 2-3 πραγματάκια. Φυσικά. Για το ποιοι είμαστε. Η ΟΚΔΕ λοιπόν είναι η πιο παλιά οργάνωση της επαναστατικής αριστεράς στην Ελλάδα. Είναι μια εργατική κομμουνιστική οργάνωση που ανήκει στο ρεύμα του επαναστατικού μαρξισμού, του τροτσκισμού και της τέταρτης διεθνούς. Έχουμε συμμετάσχει από την ίδρυσή μας σε όλες τις κορυφαίες στιγμές του εργατικού κινήματος. Από το Πολυτεχνείο, το κίνημα των αγανακτισμένων και όλες τις κινητοποιήσεις τελευταίας τετραετίας ενάντια στην καταστολή, στην πανεπιστημιακή αστυνομία, στην κοινωνική έκρηξη μετά το έγκλημα στα Τέμπη και μια σειρά από άλλες κινητοποιήσεις. Στα ψηφοδέλα της ΟΚΔΕ συμμετέχουν μέλη διοικήσεων σωματείων, συνδικαλιστές και εργαζόμενοι που δεν αποτελούν πολιτικούς καριέρας ή γόνους γνωστών οικογενειών και μεγάλων τζακιών, αλλά βρισκόμαστε μέσα στους αγώνες και δίνουμε έτσι μέσα από τους χώρους δουλειάς μας, τα σωματεία μας, τους φοιτητικούς συλλόγους, όπου μπορούμε, έναν ανυποχώρητο αγώνα ενάντια στη φτώχεια, την αθλειότητα των αστικών δυνάμεων, των ιδιωτικοποιήσεων, ενάντια στην κατάργηση των πιο ουσιωδών δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Και έτσι προσπαθούμε να βάλουμε ένα ανάχωμα ενάντια σε αυτή την ζωφερή πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Να ρωτήσω κάτι. Εκπροσωπείστε σε όλη την χώρα? Ναι, κατεβαίνουμε αυτόνομα σε όλη την Ελλάδα, με τα ψηφοδέλτιά μας, σε κάθε γωνιά μπορούν να μας βρούνε και να επιλέξουν το ψηφοδελτίό μας. Τώρα, ξέρετε, βέβαια, εγώ επειδή είμαι δημόσιο ιστορικό, έχω πάρα πολλέ ερωτήσει. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια εξαιρετικά θεωρητική συζήτηση. Διότι αυτέ οι διαφορέ του μαρξισμού, γιατί έχω ασχοληθεί με το κομμάτι τη ιστοριογραφία του μαρξισμού και του τροτσκισμού, ξέρετε, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και πολύ διακριτέ, τουλάχιστον στον πολύ κόσμο, το τι πρεσβεύει η κάθε μία. Επειδή λέτε για τέταρτη διεθνή, η οποία όντω αφορά τον Τρότσκι αυτό, για την διαρκή επανάσταση κλπ. Η ερώτηση είναι η εξή. Πετυχαίνει, βλέπετε, μια διαρκής επανάσταση? Γιατί, αν δεν κάνω λάθος, αυτό για να πετύχει με βάση τις αρχές σας θα πρέπει να είναι global. Δηλαδή, δεν μπορεί να το κάνουμε μόνο στη χώρα μας. Τα λέτε πολύ ωραία και όντως μου δίνετε έτσι, την αφορμή να πω ότι θα ήταν γιατί πολύ θέλω ωραία. Να πάμε μετά, πολύ. Θέλω να πάμε μετά, κυρία Δηματά, και στο εφικτό, έτσι. Γι' αυτό το λέω. Πάμε να ωραία, ωραία. Θα το προσπαθήσω να το βάλω λίγο και στο τώρα, γιατί νομίζω ότι το τώρα είναι αυτό που απασχολεί πραγματικά. Σαφέστατα. Και τον κόσμο που θα πάει να ψηφίσει, έτσι. Τώρα το ιδεολογικό κομμάτι προφανώς έχει πολύ μεγάλη σημασία σε σχέση με τις πρακτικές και την πολιτική τέλος πάντων που ακολουθείται από τον κάθε χώρο, γιατί η αλήθεια είναι ότι ναι, αυτή η πολυδιάσπαση της αριστεράς έχει μονοπολίσει πολλές φορές το ενδιαφέρον. Στο τώρα δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία, με την έννοια ότι πραγματικά νομίζω φέτος το σώσο γίνεται στην άλλη μπάντα, στο δεξιό χώρο, δηλαδή εκεί βλέπουμε πάρα πολλές οργανώσεις να κατεβαίνουν. Νομίζω όμως ότι στο σήμερα πραγματικά αξίζει να βάλουμε 2-3 έτσι σημεία στο πώς βλέπουμε εμείς την κατάσταση, και για να απαντήσω και στο αρχικό ερώτημα που μου κάνατε. Η ΟΚΔΕ και η οργάνωσή μας συμμετέχει στις εκλογές επιδιώκοντας ουσιαστικά να βάλει ένα φρένο στην εφαρμογή αυτού του σεναρίου σταθερότητας που μας προβάλλουν τώρα το τελευταίο διάστημα και γενικότερα οι αστικές κυβερνήσεις. Νομίζω το πρώτο διακύβευμα είναι να μπει ένα φρένο στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, που είναι μία από τις χειρότερες που έχουμε δει στην πολιτική ιστορία της χώρας μας.
και έπεσα με πραγματικά πρωτοφανή λύσα πάνω στους εργαζόμενους, τα φτωχά, λαϊκά στρώματα και την νεολαία. Πολύ συνοπτικά θα αναφέρω έτσι δύο-τρεις σταθμούς αυτής της δολοφονικής διακυβέρνησης, γιατί για μας έχουν πολύ μεγάλη αξία. Να ρωτήσω κάτι, το διαχωρίζετε από την προηγούμενη κυβέρνηση, γιατί έχω την αίσθηση ότι... Οι συγκλήσεις εκεί, δηλαδή μιας και μιλάμε, γιατί είναι, μάτεψατε και το ερώτημά μου, γιατί βλέπω, εντάξει, υπάρχει μια διάσπαση και, και στο μαρξιστικό-λενινιστικό κομμάτι του ΚΚΕ, αν μπορώ να το πω έτσι, και γενικότερα στην αριστερά, αλλά βλέπω και συγκλήσεις και σε αυτούς που υποτίθεται ότι αντιμάχεστε, βλέπω συγκλήσεις. Δηλαδή και οι συνιστώστες του ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να πει κάποιος ότι έχουν κάποια ιδεολογική πηγή που γυτνιάζει με τη δικιά σας. Αλλά παρόλα αυτά, η διακυβέρνησή τους ήταν εξαιρετικά εκ δεξιών. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου. Ωραία, θα το πάω τότε αντίστροφα σε αυτό που έλεγα πριν. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει οποιαδήποτε σύγκληση της πανθατικής αριστεράς με αυτό που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Mm-hmm. Θα με επιτρέψετε να πω και με αυτό που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στον έναν χρόνο και κάτι, ας πούμε, μέχρι να βγει κυβέρνηση, αλλά... Τέλος πάντων, μην το οριοθετήσουμε τόσο πολύ χρονικά. Δεν έχει καμία σημασία. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά. Mm-hmm. Δυστυχώς είναι εξίσου υπεύθυνος για τη σημερινή κατάσταση. Ήταν αυτός που, επειδή αναφέρθηκα και στο, πραγματικά στο έγκλημα στα Τέμπη, ήταν αυτός που ξεπούλησε τον ΟΣΕ. Στήριξε με την ψήφο του κομμάτια του νόμου Χατζηδάκη τη σημερινή κυβέρνηση και του νόμου Κεραμέως, αφού προηγουμένως είχε φέρει το τρίτο μνημόνιο. Ήταν αυτός που έφερε και άνοιξε το δρόμο στα φαντς για να αρπάξουν τη λαϊκή κατοικία. Έσπηρε, και αυτό είναι πολύ ουσιαστικό για το πώς πάει σήμερα η κατάσταση, έσπηρε την απογοήτευση σε ένα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Νεκραναστένοντας τη δεξιά και οδηγώντας σε αυτή τη λυσσασμένη επίθεση της κυβέρνησης Μητσοτάκη απέναντι στην κοινωνία. Επομένως δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Εννοείται καμία. Πουθενά δεν συγκλίνουμε στο πώς βλέπουμε τα πράγματα. Mm-hmm. Και πραγματικά η λογική της ψήφου στο μικρότερο κακό που υπάρχει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή στην κοινωνία, για μας οδηγεί πάντοτε σε ένα μεγαλύτερο. Είναι αυτή η περίπτωση που ψηφίζεις κάτι και βγαίνει κάτι άλλο, έλετε. Αυτό εννοείται. Ψηφίζεις κάτι και σου βγαίνει κάτι άλλο στην πορεία. Δεν νομίζω ότι κρύβεται. Τελικά δεν κρύβεται. Το θέμα είναι όμως, ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι πώς, για να μην σας κόψω τον ηρμό, πώς διοχετεύεται αυτή η τοποθέτηση, αν θέλετε μάλλον αυτό το όραμα, στην τι εφαρμοστική αξία έχει και διαδρομή στο σήμερα, γιατί κακά τα ψέματα τώρα, για να μην κάνουμε, να μην κομίσουμε γλάφκα στις Αθήνας παρέα, υπάρχει τρομερή ακρίβεια. Υπάρχει πόλεμος, ενώ έχουμε φτιάξει υπερδομές μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για να μην πολεμάμε, εντούτοις πολεμάμε συνεχόμενα. Υπάρχει μια κακή σχέση του κόσμου με τους θεσμούς, όποιοι και αν είναι αυτοί, είτε πρόκειται για συλλογικότητες, είτε πρόκειται για θεσμούς κρατικούς ή οτιδήποτε. Και αυτό που φαντάζομαι ότι οραματίζεστε με την ΟΚΔΕ είναι μια γενικότερη σύμπραξη και άλλων κρατών σε μια γενικότερη αλλαγή αντίληψης. Και εδώ πρέπει να σας πω ότι. Αυτή την περίοδο βλέπω και εγώ πάρα πολλά κράτη να είναι μελημένο το ζωνάρι. Βλέπω πάρα πολλούς ανθρώπους, δεν χρειάζεται να έχουμε το ίδιο ΑΕΠ. Παρ' όλα αυτά βιώνουμε την ίδια ανελευθερία πίσω από μια οθόνη κινητού. Πώς γίνεται αυτό να επιτευχθεί και γιατί οι ελληνικές εκλογές είναι, ας πούμε, ένα ορόσημο για σας? Κοιτάξτε να δείτε. Με την απλή αναλογική να συμπληρώσω, έτσι, γιατί νομίζω ότι η απλή αναλογική είναι ένα εργαλείο. Ο ελληνικός καπιταλισμός σήμερα στην πραγματικότητα βυθίζεται σε μια ολοένα και μεγαλύτερη κρίση μαζί με τον παγκόσμιο καπιταλισμό και σε μια πολιτική σύψη και στην πραγματικότητα για μας είναι αλήθεια ότι κάθε επόμενη αστική κυβέρνηση είναι δεσμευμένη, όχι ότι δεν έχει τη δική της βούληση φυσικά να κάνει αυτά που θα κάνει, να ακολουθήσει την ίδια και χειρότερη πολιτική σε όλο τον κόσμο. Το αναφέρετε και εσείς λίγο, η δημοκρατία έχει μπει σε εισαγωγικά. Ζούμε σε έναν κόσμο που σαρώνεται από τη φτώχεια, κινδυνεύει να φανιστεί από την περιβαλλοντική καταστροφή, αν δεν τον προλάβει η πυρηνική καταστροφή. Κινδυνεύει σε έναν κόσμο ο πλούτος βρίσκεται συγκεντρωμένος στα χέρια του 1,5% της κοινωνίας και άρα σπίζεται από ανισότητες. Σε έναν κόσμο τέλος πάντων που τον κυβερνά και στην Ελλάδα ειδικότερα μια δημοκρατία των πλουσίων η οποία κατά τη γνώμη μας δεν πρόκειται να ξεκουνηθεί με κάλπες. Παρόλα αυτά η οργάνωση επιδιώκει να δυναμώσει τη φωνή της. Ας το επικεντρώσουμε λίγο στην Ελλάδα.
Και πραγματικά ελπίζω να βρούμε το χρόνο κάποια άλλη στιγμή να κάνουμε πολλή κουβέντα για το διοικητικό. Όχι, φυσικά θα το ήθελα και εγώ, γιατί σας λέω, έχω και εγώ θεωρητικές αναζητήσεις. Απλά εδώ είναι και το διακύβευμα της εφαρμοστικής αξίας. Επιμένω σε αυτό, γιατί ξέρετε οι πολίτες μας εκεί έξω. Τελευταία εβδομάδα πριν τις εκλογές, μια απλή αναλογική. Και εμένα με ρωτήσετε, της απλής αναλογικής είμαι. Μπορεί να φαίνεται ότι είναι ένα στενό πουκάμισο που δεσμεύει το λαιμό του σύγχρονου Έλληνα, αλλά στην πραγματικότητα το αναλογικότερον πάντα, αν το πάρουμε και τιμολογικά, είναι δικαιότερον. Αλλά σε κάθε περίπτωση, πώς μπορεί αυτό το όραμα που έχετε να το εφαρμόσετε και, εν πάση περιπτώσει, τι περιμένετε από τις εκλογές, αν έχετε κάποια εικόνα το πώς πηγαίνετε, τι περιμένετε δηλαδή από την κάλπη και με τους πολύ κοντινούς, ποιους θεωρείτε πιο κοντινούς σας σε αυτούς που βρίσκονται στην εξωκοινοβουλευτική αριστερά, μέχρι τώρα δηλαδή. Ωραία, να προσπαθήσω να τα πάρω με τη σειρά. Χρόνο έχουμε, μην αγχώνεστε. Είμαστε ελεύθερο ραδιόφωνο, οπότε δεν έχουμε τέτοια. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Η ΟΚΔΕ, ο στόχος στις εκλογές είναι να βάλει ουσιαστικά ένα φρένο σε όλη αυτή την πραγματικά επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι και τα φτωχάλαικα στρώματα αυτή τη στιγμή. Έχουμε περάσει από μια κατάσταση επί της πανδημίας που πραγματικά μας πρόβαλαν την ατομική ευθύνη, προσπαθώντας έτσι να ξεπλύνουν την ευθύνη όλων των μνημονιακών κυβερνήσεων, της Νουδού, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, και διέλυσαν την δημόσια υγεία, μειώνοντας πραγματικά καταστροφικά τις κοινωνικές δαπάνες. Διέλυσαν τα εργατικά δικαιώματα, τη δημόσια δωρεάν παιδεία, ενώ τάιζαν εκατομμύρια κρατικού χρήματος στους καπιταλιστές μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Έχουν γίνει ουρά των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ και πιστοί υπηρέτες τους. Μας κοροϊδεύουν με ΠΑΣ και καλάθια και με γελίες αυξήσεις του κατώτατου μισθού, ενώ πραγματικά ο μέσος άνθρωπος δεν μπορεί να βγάλει το μήνα, πέρα από τη 15η του μήνα δεν φτάνουν οι μισθοί μας για τίποτα. Φυσικά αυτή η φιλεσπλαχνία των απανωτών επιδομάτων δεν τους απαγορεύει να συνεχίζουν την αύξηση των τιμών και να ενισχύουν τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων, ενώ θαλαπατούν με βρωμερά σκάνδαλα τις ελευθερίες, τα δικαιώματα και την αξιοπρέπειά μας. Επομένως, εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι, χωρίς να τάζουμε οτιδήποτε, να ακουστεί η φωνή μας, να πούμε στον κόσμο ότι θα πρέπει να οργανωθεί σε κάθε χώρο δουλειά, στη γειτονιά του, με μορφές αυτοοργάνωση να διεκδικήσουμε την ανασυγκρότηση και την ανασύνθεση του συνδικαλιστικού κινήματος, να βάλουμε φρένο σε κάθε πολεμική όξυνση και τη συμμετοχή μας στις ορέξεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πω και σε αυτό το σημείο ότι ξέρω ότι δεν το είπατε με αυτή τη σκέψη, αλλά δεν είναι όραμα. Είναι σε αντίθεση με άλλα τεχνοκρατικά σχέδια, οικονομικά τύπου ΜΕΡΑ 25 κτλ. Ο μαρξισμός δεν είναι κάτι φανταστικό, το οποίο βγήκε από το κεφάλι κανενός. Βασίζεται, ας πούμε, στην επιστήμη και είναι πολύ συγκεκριμένο. Θα πρέπει να συμφωνήσετε όμως μαζί μου σε κάτι εδώ, ότι έχει επικρατήσει η αγοραία πλευρά του μαρξισμού στο δημόσιο διάλογο. Και σε αυτό ευθύνονται προφανώς και εκείνοι που αποφάσισαν να διαδώσουν τον μαρξισμό. Πρέπει να σας πω για παράδειγμα ότι ο Τόμψον, ένας από τους νεότερους μαρξιστές στη Βρετανία, έπρεπε να αλλάξει λίγο τη ρητορική για να μπορεί να τη μεταφέρει στη βρετανική εργατική τάξη. Γιατί και αυτοί έφεραν από πίσω μια διαφορετική ιστορική διαδρομή, όπως καταλάβαινε τη Βρετανία. Δηλαδή, αν ρωτήσει κάποιον Βρετανό για την άποψή του για τον διεθνισμό, προφανώς θα συμφωνήσει μαζί σας εν έχει αυτήν την μαρξιστική πηγή. Αλλά δεν πρόκειται ποτέ να αντιδράσει ήρεμα, αν προσβάλλει κάποιος το θεσμό της βασιλείας, ας πούμε. Θέλω να πω δηλαδή ότι το εθνικό συνανήκειν προφανώς και υπάρχει και το έχουν αναδείξει κι άλλοι. Δηλαδή, ο Μάρξ τι έκανε, είπε ότι το τρίτο στάδιο είναι ο καπιταλισμός, το δεύτερο είναι η φεουδαρχία. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ένα υβριδικό σύστημα φεουδαρχίας και καπιταλισμού? Γιατί εγώ το βλέπω έτσι. Δηλαδή, εγώ βλέπω ότι έχουμε και φεουδαρχία και καπιταλισμό. Δηλαδή, έχουμε και μεγάλες αυτοκρατορίες που θα έπρεπε να μην έχουμε από τη στιγμή που πέρασαμε διαφωτισμό, αλλά στην πραγματικότητα έχουμε. Και νομίζω συμφωνείτε κι εσείς αυτό. Γιατί βλέπω ότι έχουμε κάποιες συγκλίσεις όλοι, συμφωνούμε σε κάποια πράγματα. Είπατε κάτι για το μισθό. Είπατε γιατί ο άνθρωπος πρέπει να συμμετέχει. Δεν νομίζω ότι συμμετέχει. Γενικώς δεν συμμετέχει και στις εκλογές ακόμα δεν ξέρω ποιο είναι το μήνυμά σας, αλλά νομίζω ότι το μήνυμα όλων είναι να μην απέχει ο κόσμος. Αλλά ο κόσμος θεωρεί ότι τιμωρεί όταν απέχει. Άρα έχει περάσει στο συλλογικό συνειδητό
ότι η μη συμμετοχή είναι τιμωρία. Και φαντάζομαι ότι είναι αυτό εκ διαμέτρου αντίθετο με αυτό που λέτε και προσδοκάτε. Δηλαδή τη συμμετοχή. Για να πιάσω το τελευταίο το κομμάτι της αποχής και θα αναφερθώ και σε αυτά που είπατε πριν. Είναι αλήθεια πως τα τελευταία χρόνια και μετά την απογοήτευση που δημιουργήθηκε με τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και την εγκληματική βέβαια τετραετία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ο κόσμος έχει απογοητευτεί, αλλά πρέπει να πούμε ότι η αποχή δεν βοηθάει κανέναν, ότι δεν μπορούμε να αφήνουμε τις αποφάσεις για τη ζωή να τις παίρνουν άλλοι. Υπάρχει και μια γνωστή, ας πούμε, της αρίσης στην άκρα αριστερά, ότι αν δεν ασχοληθείς με την πολιτική, θα ασχοληθεί η πολιτική μαζί σου. Η λύση για μας έρχεται μέσα από την ανάπτυξη των αγώνων, όχι εσάι, δηλαδή αγώνες για να γίνονται, και νομίζω αυτό απαντάει σε κάποια πράγματα που είπατε πριν, αλλά για να καταλήξω σε μια πολιτική και κυρίως κοινωνική αλλαγή που θα κάνει μια ριζική τομή στο σύστημα. Νομίζω εκεί είναι όλη η απάντηση στο κομμάτι της εφαρμοσιμότητας. Να δούμε δηλαδή από μια άλλη οπτική γωνία τη ζωή μας γενικώς. Θα τολμήσω να πω ότι μάλλον θα επαναλάβω αυτό που είπα. Δεν έχει να κάνει με την οπτική, δεν είναι να τα δούμε τα πράγματα αλλιώς. Είναι να επιβάλλουμε τα πράγματα. Για να ερευνήσεις και να εμβαθύνεις, πρέπει πρώτα να παρατηρήσεις. Με αυτή την έννοια το λέω. Ότι αν δεν νομίζω αποφασίσεις... ότι έχει κάνει καλή δουλειά το ρεύμα μας στο κομμάτι της παρατήρησης και της θεωρητικής εξήγησης του πώς μπορούν να πάνε τα πράγματα αλλιώς. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή να στηρίξουμε την επιλογή εκείνη και κόντρα στην αποχή που παλεύει, όπως είπα πριν, για την ανασυγκρότηση και την ανασύνθεση του εργατικού κινήματος ώστε να ξεπεραστούν τα διέξοδα της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας, που βάζουν και ένα έτσι λιθαράκι ακόμα στην απογοήτευση και στην οργάνωση των ανθρώπων, να ξαναζωντανέψουμε τα σωματεία και να χτίσουμε νέα, ώστε να οργανωθούμε, το είπα και στην αρχή, όπου μπορούμε να οργανωθούμε, ενάντια σε αυτή την σάπια δημοκρατία που πραγματικά έχει βυθίσει την κοινωνία στην απόλυτη σύψη και παρακμή. Γι' αυτό που είπατε πριν σε σχέση με το... είπατε πολλά για με τη διάκριση του Μάρξ για τη φεουδαρχία και τον καπιταλισμό, εννοείται. Ναι, νομίζω ότι όπως είπα και πριν, αυτή τη στιγμή έχουμε έναν καπιταλισμό που βρίσκεται πραγματικά, βυθίζεται και προσπαθεί με νύχια και με δόντια να κρατηθεί στη ζωή. Για μας είναι πολύ σημαντικό να πούμε έτσι και στο λίγο χρόνο που έχουμε, ανά 4 χρόνια τέλος πάντων, να βγαίνουμε και να λέμε την άποψή μας έτσι λίγο πιο ανοιχτά μέσα από μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι αυτή η επίθεση του συστήματος αυτή τη στιγμή πραγματικά δεν πρόκειται να σταματήσει εάν δεν γίνει μια κάθετη ρήξη με όλους αυτούς που προσπαθούν τέλος πάντων να διαχειριστούν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Και εδώ επειδή αναφέρετε και τις συμμαχίες και τις νομίζω ότι οι συμμαχίες είναι αναγκαστικές αν θέλει να επιτευχθεί. Βεβαίως. Και η οργάνωσή μας είναι από τις πρώτες που επιδιώκει την συνεργασία και τους κοινούς αγώνες όπου μπορούμε, στη βάση των αγώνων. Έχουμε αναλάβει πάρα πολλές πρωτοβουλίες πανελλαδικά μαζί και με άλλες οργανώσεις της άκρας αριστεράς πάνω σε θέματα που έχουν να κάνουν με τον πόλεμο, την ακρίβεια. Ποια η θέση σας εκεί σε σχέση με τον πόλεμο? Πάμε στο ανθρωπιστικό κομμάτι μόνο? Δηλαδή, γιατί είπατε πριν ότι δεν θέλετε να συμμετέχει κανείς σε αγώνες, εντός αγωγικών πολλών το βάζω αυτό, που έχουν άλλη στόχευση. Αν με ρωτάτε την προσωπική μου άποψη, για να βοηθευκόλουν για τη συζήτηση, είναι ένας αγώνας του ΝΑΤΟ εναντίον της Ρωσίας αυτός. Ούτως ή άλλως, ταιριάζει και με τις αντίστοιχες κινήσεις που έκαναν οι Αμερικάνοι στην Κούβα, αλλά έχουμε κοντή μνήμη. Το θέμα είναι εμείς τι πρέπει να κάνουμε, γιατί εμείς δίνουμε όπλα αυτή τη στιγμή, το ξέρετε. Ακριβώς. Νομίζω, εντάξει, όταν αναφερόμαστε σε αγώνες, εννοούμε τους αγώνες. Σας είπα, εγώ έβαλα πολλά εισαγωγικά για αυτό το λόγο, για να σας προλάβω. Γιατί είναι κατανοητό το πώς λοιπόν, τα είπατε. Έτσι. Σε σχέση με τον πόλεμο, εμάς η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Ο πόλεμος ανάμεσα στα δύο ιμπεριαλιστικά στρατόπεδα είναι ένας πόλεμος που έχει αιματοκυλήσει και όλες τις πλευρές. Έτσι. Και στην Ρωσία βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει μια αστάθεια λόγω των χιλιάδων νεκρών στρατιωτών. Στην Ουκρανία το ίδιο. Η θέση μας είναι ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα αντιπολεμικό κίνημα των λαών, το οποίο να λέει ξεκάθαρα ότι δεν έχουμε καμία θέση στις συγκρούσεις των υπεραλιστών, δεν έχουμε καμία θέση στους δικούς τους ανταγωνισμούς,
δεν μας αφορά αυτός ο πόλεμος. Θα πρέπει να σταματήσει τώρα. Προφανώς θα πρέπει να τονίσουμε ότι είναι δολοφονική πολιτική της Ελλάδας να συμμετάσχει με στέλνοντας εξοπλισμούς. Αλλά εξάλλου η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει πραγματικά γίνει ουρά του ΝΑΤΟ, έχει κάνει τη χώρα μια τέλειωτη βάση και με αυτόν τον τρόπο ξύνει και τις πολεμικές αντιθέσεις και τη θέση της Ελλάδας σε όλη αυτή την κατάσταση. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι αυτό δυσχεραίνει τη θέση μας γενικότερα. Αλλά θα επιστρέψω σε αυτό που είπα στην αρχή, ότι είναι πολύ βασικό να αποσταθεροποιήσουμε αυτή την κατάσταση, οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας αστικών κυβερνήσεων, διότι ακριβώς αυτή η σταθερότητα είναι που δίνει λευκό χαρτί στο ΝΑΤΟ, στη ΣΥΠΑ, να κάνουν τη βάση ένα πολεμικό στρατόπεδο στην πραγματικότητα και να μας επιλέξουν στα δικά τους ζητήματα. Μία τέτοια σταθερότητα προφανώς αναγνωρίζεται και στις τουρκικές εκλογές. Είδαμε τώρα ότι σε μία χώρα με μηδενικό ανθρώπινο αποτύπωμα στα δικαιώματα, εκεί δεν είναι, ξέρετε, το Ράδιο Ολιβέρι δεν είναι στη λίστα πέτσα, θα μπορούσε ποτέ να είναι και δεν επιθυμεί. Αλλά η αντίθετη λίστα στην Τουρκία είναι φυλακίσεις, εξαφανίσεις δημοσιογράφων, ξέρετε πώς λειτουργεί εκεί το σύστημα. Και όμως αυτό πήρε 49,3% εχθές. Δηλαδή ο κόσμος επιλέγει τελικά, για να το δούμε και λίγο ανθρωπολογικά, γιατί αντιλαμβάνομαι και από την επιστήμη σας ότι έχετε τις γνώσεις. Ανθρωπολογικά λοιπόν βλέπουμε ότι ο κόσμος είναι σε ένα σημείο που επιλέγει την σταθερότητά του και την εντός εισαγωγικών, και τώρα θα συμφωνήσουμε και ιδίως στα εισαγωγικά 100% ασφάλειας, την ίδια στιγμή που είναι σαν να επικροτεί την ανελευθερία του και τη μεγάλη εικόνα που δεν θα τη δει ποτέ, της πολύ κακής δημοκρατίας, αν μπορώ να πω, να βάλω το κακή δίπλα στη δημοκρατία. Η δημοκρατία δεν πρέπει να παίρνει τίποτα, πρέπει να είναι από μόνη της έτσι. Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό? Και να το ανοίξω κι άλλο. Βλέπουμε και στην Ευρώπη ότι έχουμε κυβερνήσεις αυταρχικές, αν θέλετε. Γίνεται μια στροφή και προς τις ακροδεξιές κυβερνήσεις. Να δούμε τι γίνεται στη Φιλανδία, να δούμε τι γίνεται στις χώρες Βαλτικής, να δούμε τι γίνεται στην Ιταλία. Πού οφείλεται, πιστεύετε, αυτό? Είναι πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση και μακάρι να είχα πάρα πολύ χρόνο. Και να εγώ πάντως σας τον δίνω τον χρόνο. Δεν θα είναι δικιά μου η ευθύνη. Όσο χρόνο θέλετε να εξασφαλίσετε, και να μου επιτρέπετε να πω και κάτι άλλο χωρίς να σκόψω τον ηρμό. Το γεγονός ότι δεν είμαστε με τα βίντεο εδώ είναι για λόγους αρχής, γιατί δεν θέλατε εσείς. Οπότε και εγώ έχω βάλει απλά το filler της εκπομπής μου. Έτσι, να το λέω, γιατί μας βλέπουν οι φίλοι από το YouTube αυτή τη στιγμή. Πάμε. Ναι, καλά κάνετε. Κοιτάξτε, τώρα για να πάω λίγο στην ερώτηση, γιατί έχει πάρα πολλά πράγματα μέσα και θα προσπαθήσω να είμαι περιεκτική για να είναι και κατανοητό, τέλος πάντων, αυτό που θέλουμε να πούμε. Νομίζω ότι γενικότερα το εργατικό κίνημα και οι λαϊκές μάζες έχουν εντεχθεί μια κατάφορη επίθεση που έχει να κάνει και με αυτό που σας είπα πριν, ότι δηλαδή βρίσκεται ο καπιταλισμός σε μια συνεχόμενη κρίση, η οποία σε σχέση με προηγούμενες κρίσεις δεν φαίνεται να έχει τέλος. Επομένως, ο καπιταλισμός προσπαθεί με νύχια και με δόντια, πραγματικά σαν κάποιος ο οποίος πεθαίνει και προσπαθεί με νύχια και με δόντια για να κρατηθεί στη ζωή, ο μόνος τρόπος για να το κάνει είναι να πατάει πάνω σε κάθε δικαίωμα, σε κάθε σπιθαμή, ξεπετάγματος, αγώνα και προσπάθεια στα πράγματα να πάνε διαφορετικά και να βρεθεί μια λύση έξω από αυτόν. Πράγματι, υπάρχει μια στροφή προς τα δεξιά, ακροδεξιά θα έλεγα, η οποία όμως, επιτρέψτε να πω, ότι απαντιέται. Δηλαδή έχουμε δει ότι υπάρχει ένας συνεχιζόμενος αγώνας. Γιατί, πού οφείλεται όμως, θέλω να μου πείτε, κατά τη γνώμη σας. Πώς. Πού οφείλεται. Πρώτα να δούμε πού οφείλεται και μετά πώς θα απαντηθεί. Γιατί κάπου οφείλεται αυτό, έτσι. Γι' αυτό σας έφερα και το παράδειγμα της Τουρκίας. Γιατί εκεί, αν μη τι άλλο, δεν υπάρχει και αυτή η ορθός λόγος της Δύσης. Σε ένα βαθμό. Εκεί είμαστε 19ο αιώνα, τουλάχιστον. Υπάρχουν, νομίζω, πάρα πολλές αιτίες. Θα ξαναπώ αυτό που είπα πριν. Ότι δηλαδή οι επιθέσεις της αστικής τάξης απέναντι στους εργαζόμενους σε πάρα πολλές και πολλοί πλευρές. Είναι αυτό πολύ λογικό να δημιουργήσει απογοήτευση. Και η αλήθεια είναι ότι το επιχείρημα περί σταθερότητας
Έχει πραγματικά, παίζει παντού και στην Ελλάδα και γιατί στην δεν πάνε Τουρκία. Προς τα αριστερά όμως, αφού υπάρχει η απάντηση, αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί πάνε κατευθείαν βρίσκουν την ασφάλεια από την πλευρά τη δεξιά, ας πούμε, και με την ευρύτερη έννοια, είτε άκρα, είτε εν πάση περιπτώσει με την πλευρά αυτή που έχει μέσα της, στα σπράγανά της, το συντηρητισμό κλπ. Γιατί επιλέγει ο κόσμος την απογοήτευσή του να την ρίξει προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλλον κάτι βλέπει ή μάλλον κάτι δεν μπορεί να δεχθεί. Ίσως το καθεστώς της ιδιοπροσωπείας του που πολιτοποιείται σε έναν κόσμο ο οποίος είναι μαζικός τόσο πολύ, σε σημείο που είμαστε όλοι μπροστά από μια οθόνη κινητού, φοράμε τα ίδια ρούχα, έτσι. Δεν υπάρχει. Δεν νομίζω ότι. Ψιλοδιαφωνώ με το πώς το θέτετε. Μ' αρέσει να διαφωνούμε. Αυτό είναι η αρχή της δημοκρατίας, είναι η διαφωνία. Και δεν είναι κακό ο κόσμος να διαφωνεί. Αρκεί να προσφέρει κάτι με τη διαφωνία του στην παραγωγή συζήτηση. Πάμε. Νομίζω λοιπόν ότι στο συγκεκριμένο θέμα, έτσι όπως το θέτετε, μπορούμε να κάνουμε ερωτήσεις-απαντήσεις για πάρα πολλή ώρα. Νομίζω όμως ότι δεν ισχύει. Mm-hmm. Ο κόσμος αντιδρά και έχουμε δει τα τελευταία χρόνια ότι πραγματικά γίνονται τεράστιοι αγώνες. Νομίζω ότι δεν επιλέγεται με ΑΙ να ακούγονται αυτοί οι αγώνες. Ακριβώς διότι το σύστημα το πολιτικό αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα συμφέρον από την ανάπτυξη της αντίδρασης απέναντι σε αυτό. Επομένως έχουμε δει στη Γαλλία έναν πραγματικά ανυποχώρητο και σταμάτητο αγώνα των εργαζόμενων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων εκεί. Πραγματικά είναι υπόδειγμα. Είναι υπόδειγμα γιατί πάνε και Σαββατοκύριακο, αν μου επιτρέπετε κυρία Δηματά, αυτοί οι άνθρωποι να διαδηλώσουν. Εμείς δεν πάμε. Αυτό είναι και θέμα κουλτούρας τώρα εδώ, γιατί αυτοί πάνε Σαββατοκύριακο. Δεν σας το λέω τυχαία. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα κουλτούρας, νομίζω ότι είναι θέμα το ότι χωρίς να θέλω να πω καλά εκεί, κακά εδώ, εκεί υπάρχει μια παράδοση στην οργάνωση στα συνδικάτα και στα σωματεία. Υπάρχει μια πολύ ζωφερή κατάσταση στην οικονομία της Γαλλίας. Έτσι, ο κόσμος δεν βγήκε στη Γαλλία μόνο για να αντιδράσει το συνταξιοδοτικό. Είναι σε διαρκή αγώνα από τότε που ο Μακρόν έκανε τη δεύτερη θητεία. Συνεχόμενη. Δεν έχουν σταματήσει καθόλου. Ακριβώς. Γιατί ο κύριος Μακρόν βγαίνει και λέει ότι παίρνει το μήνυμα. Συνέχεια ο κύριος Μακρόν. Είναι δεδομένο ότι βγαίνει και λέει ότι παίρνει το μήνυμα. Το θέμα είναι ότι αυτό το μήνυμα τελικά δεν το παίρνει. Δεν το παίρνει κανείς από ό,τι φαίνεται, παρά μόνο οι άνθρωποι που είναι. Είτε με τα γέτινα γυλαίκα, είτε μπροστά να τρώνε τις λαστιχένιες σφαίρες και πάει λέγοντας. Αλλά εκεί το κάνουν επιμένως αυτό, και να τα ακούνε και οι συμπολίτες μας, όλη την εβδομάδα. Προφανώς. Δηλαδή προσπαθούν και θυσιάζουν. Και θυσιάζουν έστω και. Αντικλεπτικά στα βρεφικά γάλατα, ξέρετε, στο σούπερ μάρκετ, έτσι. Εκεί βιώνουν μια. Καλά, και εδώ τώρα οι γιαγιάδες μας που πηγαίνουν και κάνουν απώλεια αξιοπρέπειας στα ράφια για να βρουν τα γαλάθια του νοικοκυριού. Πιστέψτε με, και αυτό μαχαιριά στην καρδιά είναι. Σαν ένα αντικλεπτικό. Λοιπόν, μου δίνεται μια μεγάλη πάσα να πω ότι γι' αυτό εμείς σαν ΟΚΔΕ είμαστε πάντα σε ό,τι μικρό, μεγάλο αγώνα υπάρχει από πλευράς εργατικής τάξης, είμαστε εκεί. Και είμαστε και ενάντια στο ρόλο που παίζει το ΚΚΕ, γιατί δεν το ανέφερα προηγουμένως, που πραγματικά συνεχίζει και παίζει έναν συντηρητικό και αντιδραστικό ρόλο. Ακολουθεί μια ρεφορμιστική πολιτική, η οποία είναι εντελώς αδιέξοδη. Έχει επιλέξει να κρατήσει μια στάση που πολιτικά και πρακτικά στηρίζει την υποταγή στην κανονικότητα της αστικής έτσι νομιμότητας. Ψήφισε το επίδομα ντροπής των 600 ευρώ στους μηχανισμούς καταστολής. Mm-hmm. Διασπά και καθυλώνει τους αγώνες, επιλέγοντας να περιορίσει την κοινωνική έκρηξη μετά το έγκλημα στα Τέμπη. Η αντίδρασή του ήταν συναισθηματικές φιέστες και ήταν πλήρως αρνητικός στο να κλιμακώσει την πάλη. Σε έναν κόσμο που κατέβαινε σε κινητοποίησεις, τις οποίες έχουμε να δούμε πάρα πολλά χρόνια, και φώναζε κάτω κυβέρνηση και τέλος της ιδιωτικοποίησης. Το ΚΚΕ έλεγε ότι δεν είναι τώρα ώρα να κάνουμε εθνικοποίησεις, να γυρίσουν δηλαδή οι σιδηρόδρομοι στο δημόσιο, και παρά τις κορώνες, όταν έρχεται η κρίσιμη στιγμή, υποτάσσεται στο καθεστώς ζητώντας την ενίσχυσή του με περισσότερους βουλευτές, αλλά δεν υπάρχουν και αστικοί σχηματισμοί τύπου Μέρα 25 που μπορούν να δώσουν τέτοιες λύσεις. Δηλαδή η ρήξη που προτείνει το Μέρα 25 είναι τελείως κάλπικη, χωρίς αγώνες, χωρίς συγκρούσεις, με φλιαρίες για εκδημοκρατισμό κτλ. Και ένα οικονομικό πρόγραμμα που βασίζεται σε ασάφιες και ακαδημαϊκίστικες προτάσεις, που
νομίζω ότι ούτε, πολλοί από τους ίδιους υποψηφίες τους δεν μπορούν να κατανοήσουν, ας πούμε, τι λένε τα περίφημα προγράμματα του κ. Βαρουφάκη. Επομένως, εμείς θεωρούμε ότι για να μπορέσει να αναπτυχθεί αυτή η αντίδραση σε καθεστώτα τα οποία πραγματικά προτείνουν την ανελευθερία, που έχουν έτσι ένα δικτατορικό μανδύα, είτε τα λέμε ψιλοπροοδευτικά, όπως η Δύση αποκαλεί την κυβέρνηση Μακρόν, είτε καθεστώτα τύπου Ερντογάν, θα πρέπει πραγματικά να δυναμώσουν φωνές όπως τη ΣΟΚΔΕ και να στηριχθεί η οργάνωση των κόσμων, του κόσμου, όπου μπορεί να οργανωθεί ενάντια σε τέτοιου τύπου, ας πούμε, μορφώματα. Να τολμήσω να ρωτήσω για το νησί μας δύο-τρία πραγματάκια. Ναι. Γιατί το νησί μας, ξέρετε, εμείς το λέμε το νησί των Παθών και των Πόθων στο Ράδιο Αλιβέρι 1, γιατί έχει ταυτόχρονα ομορφιές και ταυτόχρονα έχει πέσει πάνω μας η κατάρα του πράσινου σκορπιού και του μαύρου μαργαριταριού, αν το πάω κινηματογραφικά. Δηλαδή έχουμε πλημμύρες, έχουμε φωτιές, έχουμε καεί ολόκληροι, φωτιές που ξεκινάνε από τη μία πλευρά της θάλασσας και θα καταλήγουν στην άλλη. Θέλω τη γνώμη σας για αυτό, θέλω τη γνώμη σας για τις ανεμογεννήτριες και φυσικά θέλω, αν έχετε παρακολουθήσει, επειδή ξέρετε στο Αλιβέρι, εμείς είμαστε μια βιομηχανική περιοχή. Δηλαδή το λιμνητορχείο Αλιβερίου είναι αυτό που έδωσε το πρώτο φως με την ανοικοδόμηση της χώρας το 1952 με το σχέδιο Marshall σε όλη την Ελλάδα. Εδώ ήταν ο πρώτος ΑΕΣ και με φόρο αίματος, έτσι, πρέπει να σας πω, στα υπόγεια των 150 μέτρων. Ποιο είναι το μήνυμά σας στους εργαζόμενους και τι έχει η ΟΚΔΕ, εάν έχει, γιατί αντιλαμβάνομαι και το θεωρητικό κομμάτι, αλλά και στο πρακτικό, τι έχει να πει για το νησί μας, είστε και υποψήφια εδώ, οπότε νομίζω συμπολίτες μας θα θέλουν να ακούσουν την άποψή σας. Ωραία. Κοιτάξτε, όπως είπα και στην αρχή, η ΟΚΔΕ συμμετέχει σε κάθε περιφέρεια αυτόνομα. Θα παρατηρήσετε ότι σε κάθε ψηφοδέλτιο υπάρχει ένας υποψήφιος. Στόχος μας δεν είναι να αναδειχθούν μονομένα πρόσωπα, αλλά η ίδια η οργάνωση. Για να θα το πάω λίγο πίσω μπρος, δυστυχώς γιατί μου βάλατε αρκετά τώρα. Όσο και αν τα είπατε ποιητικά για την Εύβοια, νομίζω δεν υπάρχει καμία ποιήση και κανένα λυρισμό σε αυτό που ζει η Εύβοια τα τελευταία χρόνια. Και δεν έχει να κάνει με τίποτα άλλο πέρα από το πόσο παρατημένη πραγματικά είναι. Και δίπλα από την Αθήνα, έτσι. Και δίπλα από την Αθήνα, φυσικά. Με ένα πραγματικά κάκιστο οδικό δίκτυο και καταστροφές που εντείνονται τα τελευταία χρόνια, θα πω τυχαία με ερωτηματικό παύλα εισαγωγικά, βάλτε ό,τι σημειοστήξεις θέλετε, μαζί με την ανάπτυξη της εγκαθίδρυσης αιωλικών πάρκων στην περιοχή. Βέβαια, επιτρέψτε μου να το γενικεύσω. Η οργάνωσή σας έχει καλεστεί στις εκδηλώσεις αντίδρασης που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα διαμαρτυρίας και από τα δημοτικά συμβούλια. Εδώ έχουμε αποφάσει δημοτικών συμβουλίων ότι δεν δέχεται κανένας τίποτα και μάλιστα επαμψηφεί. Έχει συνεισφέρει η οργάνωσή σας αυτά, είναι ενήμερη, αυτό θέλω να πω. Βεβαίως και είναι ενήμερη. Mm-hmm. Με τις όποιες δυνάμεις έχουμε αυτή τη στιγμή πανελλαδικά. Το παρακολουθείτε δηλαδή το θέμα αυτό, αυτό θέλω να πω. Δεν γίνεται να μην το παρακολουθούμε. Mm-hmm. Παρόλα αυτά, είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε και στον κόσμο ότι αν κοιτάξουμε λίγο γενικότερα την κατάσταση αυτή τη στιγμή σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, πραγματικά η κατάσταση είναι ίδια. Η χώρα έχει παρατηθεί στο έλεος της. Βλέπουμε συνέχεια διάφορα περιστατικά όπου άνθρωποι δεν προλαβαίνουν να πάνε στο νοσοκομείο γιατί δεν πρόλαβε να φτάσει στο ασθενοφόρο μέσα από τους κάκιστους δρόμους. Κάθε καλοκαίρι έχουμε φωτιές σε τεράστιες εκτάσεις, όπου μετά ξαφνικά ξεπηδάνε ανεμογεννήτριες από το πουθενά. Η αλήθεια είναι ότι γνωρίζω ότι στην Εύβοια υπάρχουν πάρα πολλές επιτροπές αγώνα κατοίκων ενάντια στην καταλήθεση αυτού του πρασίνου και στα σχέδια για συσσαγωγικά, θα βάλω και συλλογικότητες και πρωτοβουλίες πολιτών και συλλογικότητες και δημοτικά συμβούλια. Είναι λίγο γενικό και παλαϊκό το μέτωπο, πρέπει να σας πω. Είναι λογικό και είναι ελπιδοφόρο και είναι και κάτι που θα πρέπει να δώσει παράδειγμα σε κάθε περιοχή της χώρας όπου υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα. Να οργανώνεται ο κόσμος μέσα από οποιαδήποτε μορφή αυτοοργάνωση, χωρίς να περιμένει αναθέσεις
Εδώ και αν υπάρχουν συγκλήσεις με πάρα πολλές μεγάλες και μικρές παρατάξεις στο θέμα των ομογεννητριών. Εδώ βλέπω μόνοι εγώ. Και μου αρέσει αυτό, κυρία Δηματά. Συγγνώμη για την διακοπή, αλλά και, είναι σημαντικό. Και καλώς υπάρχει και μακάρι στους αγώνες αυτούς να είμαστε όλοι μαζί, χωρίς διασπαστικές πολιτικές και ξεχωριστές πρωτοβουλίες. Εμάς είναι ζητούμενο να υπάρχει ενότητα στους αγώνες. Δεν υπάρχει τίποτα να χωρίσουμε πραγματικά στο κομμάτι αυτό. Είναι πασιφανές ότι εδώ υπάρχει εκμετάλλευση των ιδιωτικών συμφερόντων και έχουν πέσει μελίσσα, ας πούμε, πάνω στα δάση και στο πράσινο για να πλουτίζει το κεφάλαιο. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να προτάσουμε την οργάνωση για οτιδήποτε μπορούμε να διεκδικήσουμε, βγαίνοντας οι ίδιοι μπροστά, κάτι που πραγματικά κάνουν οι κάτοικοι της Εύβοιας, και ενώνοντας, θα πω εγώ στο τέλος, τα αιτήματα αυτά, τα τοπικά, μαζί με την υπόλοιπη κοινωνία, για να διεκδικήσουμε και να καταφέρουμε μια ζωή με αξιοπρέπεια. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Η συζήτηση, εγώ θα βάλω μια ανατενία για μετά τις εκλογές, για να το να πάμε στο θεωρητικό. Πραγματικά μου αρέσει. Ξέρετε, εμείς έχουμε και εκπομπές που αναφερόμαστε σε ιστορικά γεγονότα και όχι μόνο, και την ιστορία της ιστοριογραφίας μας αρέσει να αναλύουμε. Δεν θέλω να σας το κόψω. Αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι, παρακαλώ, έχετε το χρόνο. Δεν έχω πολλά να συμπληρώσω. Ελπίζω εγώ να τα πούμε μετά τις 21 Μαΐου, είτε εν ώψη δεύτερων εκλογών, είτε όχι. Τις βλέπετε να έρχονται τις δεύτερες? Περισσότερα θέλετε να τις βλέπετε τις δεύτερες κι εσείς? Αν δεν τις δούμε, σημαίνει κάποια αυτονομία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, το οποίο πραγματικά θα είναι τραγικό. Μπορεί και μια σύγκληση των τριών που θα είναι καταστροφική επίσης, αν θέλετε τη δική μου. Αυτό θα είναι, το είπατε μόνο σας. Δεν χρειάζεται να συμπληρώσω ακριβώς. Δηλαδή κάτι θα διακυβεύεται. Αν συμφωνούμε, γιατί σας λέω οι συγκλήσεις, δεν είναι εκ του μακρόθεν. Πολλές φορές γυτνιάζουν. Οπότε τις βλέπετε και εσείς τις δεύτερες εκλογές τον Ιούλιο? Τις βλέπετε με συγκλήσεις, με συγκλήσεις για την ΟΚΔΕ? Η ΟΚΔΕ θα επιλέξει να μην κάνει εκλογικές συγκολήσεις και πρόσκαιρες και την. Ακόμα και αν κάποιος από την εξωκοινοβουλευτική αριστερά θα ήθελε να προσχωρήσει στην ΟΚΔΕ και να μπει και ένα δικό του σύμβολο στην σφραγίδα σας που έχουμε εδώ στο frame μας στο YouTube. Πάμε πολύ στο αν τώρα, αλλά νομίζω ότι θα πω με σαφήνεια ότι δεν είμαστε ποτέ αρνητικοί σε οτιδήποτε έχει βάση προγραμματική, έχει μία σύγκληση στους καθημερινούς αγώνες και αποβλέπει τέλος πάντων σε κάτι το οποίο δεν είναι τυχοδιοκτικό. Συγκολήσεις τύπου που έχουμε δει τώρα στην αριστερά να προσχωρούν στο ΜέΡΑ25, που για μας είναι ένα κόμμα των πλουσίων, ας πούμε, και έχει τεράστιες ευθύνες ο κύριος Βαρουφάκης για πράγματα τα οποία έγιναν το 2015 από το ΣΥΡΙΖΑ, την πρόβαση του δημοψηφίσματος, την συνθηκολόγηση με τους θεσμούς. Τέτοια πράγματα δεν πρόκειται να κάνουμε και έχουμε πίστη σε αυτά που λέμε. Τώρα, εάν υπάρξει οποιαδήποτε άλλη συνέχεια που θα έρθει μία σύγκληση μέσα από τους αγώνες και τα λοιπά, μακάρι να είμαστε εδώ να το ξανασυζητήσουμε αυτό. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια τέτοια ταύτιση. Μάλιστα. Ήταν η κυρία Αναστασία Δηματά, υποψήφια βουλευτής Εύβοιας με την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας, την ΟΚΔΕ. Να την ευχαριστήσουμε για την συνομιλία μας και να της ευχηθούμε, βέβαια, όπως και σε όλους, καλή επιτυχία. Ξέρω ότι προσωπική δεν θέλετε να είναι η επιτυχία, αλλιώς θα βγαίναμε και στο βίντεο, το οποίο το προσυπογράφω, γιατί είναι, μάλλον έρχεται εκ της ταπεινότητος και είναι καλό. Είναι καλό αυτό, οπότε σας εύχομαι καλή επιτυχία και σε εσάς και ό,τι καλύτερο, και θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Να είστε πάρα πολύ καλά, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια σας.